Γεια σα φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε στο πέμπτο τεύχο τη απόλυτη χρονομηχανή The Loren, Το αγαπημένο αμάξι slash χρονομηχανή από το Back to the Future. Εδώ έχουμε το πέμπτο τεύχο. Ήρθε μαζί και ανέβηκαν και μαζί τα βίντεο αυτά. Σε βίντεο κάποιο μπερδευτεί, γιατί έτσι θέλω να τα δείχνω. Θέλω να τα δείχνω μεμονωμένα τα τεύχη για να είναι πάνω, να βοηθάνε κάποιον σε περίπτωση που θέλει να τα αναζητήσει και αυτά. Να, μπορέσει, να, να μπορεί να βρίσκει το τεύχο μεμονωμένο, τι οδηγίε για το κάθε τεύχο και αυτά. Ε, λίγο βασικά στην ίδια φάση. Αν κάποιο δεν είδε και εκείνο και θέλει να το δει, εννοείται στο άλλο βίντεο. Έχω ανεβάσει το τρίτο και το τέταρτο τεύχο όπου τα είχαμε ξαναδεί. Εδώ αυτό έχει το ξεχωριστό, δικό το ωραίο βίντεο, το πέμπτο τεύχο όπου είναι και το καινούριο τεύχο που περιμένετε κι εσεί, νομίζω. Έχουμε την ανάρτηση. Τελειώνει όλη η φάση με τα πιο προωθητικά τεύχη και τα λίγο πιο του παρατέφη. Συνήθω από εδώ και μετά φεύγει εκείνη η καρτέλα. Η χάρτινη όπου καλύτερα κι για μένα δεν χρειάζεται εκείνο. Τόσο χαρτί και τόσο αυτά, και έρχονται πολύ ωραίε καρτελίτσε που εγώ κρατάω μέχρι και αυτέ. Το τι θα γίνουν, δεν ξέρω, απλά τι ε, κρατάω. Εδώ βλέπω την ανάρτηση και νομίζω ότι σε όλη τη συλλογή, σε όσα τέτοια έχουμε πάρει μέχρι στιγμή, είναι τα πρώτα βιδάκια που θα σρίξουν σε μέταλλο. Γιατί βλέπω CM, BM, βλέπω μέσα, AM, όπου εδώ σε αυτή τη συλλογή η CM είναι απλά τεράστιε οπότε εδώ θα έχει αρκετό μέταλλο. Να δούμε για Σαββατιάτικο special σήμερα. Εντάξει, σα δείχνω την συλλογάρα, τη συνδρομή μάλλον τη ε, συλλογάρα. Περιμένω και το επόμενο πακέτο μου. Ελπίζω να έρθει νωρί. Στο επόμενο πακέτο τη συνδρομή, αν δεν κάνω λάθο, είναι και το πρώτο μα δώρο πέρα από το τρίτο τεύχο. Από τα άλλα τα έξτρα δώρα ε, τη αφήση, νομίζω, είναι να παραλάβουμε εκεί. Θα δούμε πίσω. Εντάξει, δεν μα έχει κάτι. Μόνο έχω περιέργεια δω τι θα έχει και στο επόμενο τεύχο. Λοιπόν, από τα εξαρτήματα του κινήτου σου έχουμε σήμερα την ανάρτηση. Την αριστερή μπροστινή e ανάρτηση και το αντίστοιχο φρένο. Α, και το φρένο μαζί, δίσκο φρένο. Όχι, okay, ανάρτηση και φρένο μαζί. Ωραία πραγματάκια, έχουμε και ελαττήρια και τέτοια. Πρώτα να κάνουμε μια βόλτα. Ου, εδώ βλέπω. Παίζει να φτιάχνουμε και από του τρει τούμπανε αναρτήσει που έχουμε φτιάξει σε μοντέλο τελευταία. Και παίζει να δουλεύει και καλά αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Θα δούμε. Ελπίζω να μην μα ζωρίσει ιδιαίτερα γιατί θα σφίξουμε και μέταλλο και αυτά. Θα δούμε. Ω, oh, η κυρία Μακφλάι, όπου ναι, ήταν και η μητέρα του. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ερμηνεύσει όλη αυτή την αθωότητα. Λέει για τον ρόλο τη Λορέιν. Uh, το φιλί στο ρόλο και αυτά. Οκ, okay. επιστροφή στο μέλλον. Ή όχι, ρε, όχι, όχι. Η σταρ του Hollywood, ο το χαρακτήρα. Wild Life, Red Dawn, το ξεκίνημα. Οκ, okay. η διασημότερη υποψήφια για την ερμηνεία το του χαρακτήρα τη μητέρα του Μάρτι ήταν μάλλον Τζένιφερ. εντάξει, okay. και πιθανέ άλλε τέτοιε, αλλά. Οκ, okay, λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Πρώτο τμήμα το αυτοκινήτου εξαφανίζεται. Α, εδώ, έλα ρε φίλε. Διασχίζοντα το χρόνο, ειδικά εφέ και τέτοια. Δεν είναι τα ειδικά εφέ. Ο Ρόμπερτ Τζεμέκη ήθελε το εφέ με τι φέτε χρόνου να είναι πολύ απότομο. Α, αυτό εννοεί εδώ και δεν έχει ξαναγίνει. Έλα ρε φίλε. Οκ, okay. σαν να στραπεί και αυτά. Ωπα, ε, επειδή ο κανένα απλώ ένα μυστηριώδη του ποιό που προδίδει διαφόρου χαρακτήρε. Ο Κρίσπιν Glover. Διάφορου χαρακτήρε. Εντάξει, Τσόρ Μακφλάι εμπνεσμένο, ασυνήθιστο και αξιομνημόνευτο. Ωραίο, στίζοντα το όνομά του. Α, έδειξε και σε αυτά. Οκ, okay. κόντρα στο σύστημα τη και Παρασκευή και 14 μέρο τέταρτο. Το τελευταίο κεφάλαιο 1984. Οκ, okay. από τα 800 Friday the 13th που έχουν βγει τέλο πάντων. <Στον> <Στον> ο συμπυκνωτή ροή. Α, ο συμπυκνωτή ροή. Αυτό. Το άλλο που φτιάχναμε το καπάκι να είναι πάνω σε αυτό. Νομίζω πω όχι, όχι, αλλά και αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι που έχω περίεργα να δω πώ θα είναι. Εδώ τι έχουμε, δεξιά πλάι είναι η ανάρτηση. εδώ έχουμε τη δεξιά. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε λογικά μέχρι να μα δώσει ασύ, να βάλουμε και πάνω τι αναρτήσει και αυτά. Οκ, οπότε λογικά θα είναι ένα παρόμοιο τέφο. Το επόμενο, ένα παρόμοιο τέφο με αυτό. Πάλι με αρκετά πραγματάκια και δουλίτσα όπου μου αρέσει αυτό να. Να είναι έτσι γεμάτα τα τέφη μας, παιδί μου, να έχει πράγμα να φτιάξουμε Γιατί όχι, λοιπόν ε, Πάμε να δούμε σιγά σιγά τι παίζει με το φτιάξιμο Έχω ευκαιρία για να δω πώ θα είναι. Επειδή θα σφίξουμε σε αρκετό μετάλλο, που θα ανοίξω και το λαδάκι μου εδώ να με βοηθήσει σήμερα. Μια και θα σφίξουμε σε μέταλλο να ευκολύνουμε λίγο τη ζωή μα. Λοιπόν, α τα ανοίξουμε μια όμω. Και αφού τα βγάλαμε από εδώ, πρέπει να τα ανοίξουμε και προσεκτικά εδώ. Για να μην εκτοξευτούν όλα. Έλα, άνοιξε κι εσύ. Ωραία. Τη λιτώσαμε σχετικά κομπλέ σήμερα. Θέλω να βγάλω τα βιδάκια κι αυτά. Ωρε φίλε, εμ. CM, BM. Α, έλα, ρε, θα σέξουμε και λίγο σε πλαστικό σώμα. APDP, εσύ, εσύ για M φενός. Να εντάξει, DM. Οκ, okay. έχουμε αρκετά βιδάκια εδώ. Οπότε τα βιδάκια μα θέλουν να κάνουν όλα λίγο στην άκρη για να μην τα μπερδέψουμε και να παίρνουμε να χρησιμοποιούμε αναλόγω με το τι χρειαζόμαστε κάθε φορά. Λοιπόν, τα έχω αφήσει εδώ. Το λαδάκι μα να είναι εδώ και αυτά εδώ στην άκρη. Επειδή ξεκινάμε τώρα, με σκαλώνει λίγο αυτό όπου έχει γκρι τα κομμάτια Μ' αρέσει που είναι κίτρινα τα κομμάτια που έχουμε να βάλουμε Το υπόλοιπο με σκαλώνει που είναι γκρι, αλλά μικρό το κακό Ξεκινάμε με αυτά και εδώ λογικά φτιάχνουμε άξονε με δύο AM βίδες Ναι, απλό Αυτό το κομμάτι παίρνουμε, το κρατάμε κάτω αυτή την κατεύθυνση Αυτά πρέπει να είναι κατά πίσω, εντάξει κανένας αλλιώ και αν θέλει να το βάλει δεν θα μπορέσει αυτό Και απλά αυτό το βάζουμε εδώ ε, και σε αυτές τις δύο τρύπε. Θα βάλουμε δύο AM, δεν ε, αν βλέπω καλά. Ζητάει, νομίζω, νομίζω ότι ζητάει η AM. Οπότε μπορούν να έρθουν αυτέ για να κάνουμε δύο άξονε εδώ. Μία τρύπα από εδώ και μία τρύπα από εδώ. Εντάξει, αυτό όπω φέρνει είναι και λίγο σαν γρήλο, αλλά όχι εντάξει, νομίζω ότι είναι ε, αρκετά καλή αντιγραφή μια ανάρτηση και παίζει φερνει ειναι και λιγο σαν γρηγορο δουλεύει ε, αρκετά καλά. Αυτά μπορούν να δουλευει αρκετα καλα αυτα μπορουν να κανουν στην άκρη, δεν μα χρειάζονται. Α, και τώρα είναι η ώρα να βάλουμε και σε τεστ το κατσαβίδι. Ε, Αυτή τη συλλογή, όπου είναι λίγο πιο μικρά τα κεφάλια, έχω περί, όπου είναι πιο μικρό το κεφάλι του, μάλλον έχω περίεργα να δω πώ θα ανταποκριθεί στο μέταλλο. Και για, γιατί είναι και το πρώτο μέταλλο που σφίγγουμε σε όλη τη συλλογή, έτσι. Τώρα είναι λίγο τρίκι κομμάτι αυτό στο πώ να το κρατήσετε για να κάνετε τον άξονα εδώ, γιατί πρακτικά είναι λίγο στον αέρα. Βρείτε το καλά, κάντε ένα καλό πιάσιμο. Και μετά νομίζω, έλα ρε φίλε, εντάξει, εντάξει, εντάξει. όχι, πηγαίνει, πηγαίνει κομπλέ. Πηγαίνει κομπλέ και το κατσαβίδι μα κομπλέ. Πηγαίνει κομπλέ. Φαντάζομαι δεν θα θέλει και το τρελό σφίξιμο. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να παίξει λίγο και θα το δούμε. Αν δούμε ότι θέλει παραπάνω σφίξιμο, απλά θα το καργάρουμε κι άλλο για να μην παίζει τόσο πολύ. Σε πρώτη φάση δεν θα το καραγάρω τόσο για να έχει την ελευθερία κίνηση. Ε, και θα δούμε που τώρα παίζει να τόσο ξα... ναι ρε τόσο ήδη αρκετά και σε ποιο σημείο θέλει να το κάνουμε τέρμα κάτω θα το κάνω τώρα όπως δείχνει γιατί στις, στις εικόνες μας δείχνει να είναι τέρμα κάτω αυτό εδώ πέρα Και τώρα απλά παίζει όπως έχω κάνει ένα άρθρο στο σημείο που το έσχισα Απλά να την έχω αφήσει έτσι αυτό το σημάδι εκεί και δεν θα φύγει αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει Θα, θα δούμε γιατί την ανέβασα στην αρχή το έσχισα στο σημείο οπότε σφίξτε το εξ αρχής ε, μην το σφίξετε μάλλον τελείω. Εντάξει, βάλετε τη βίδα να πιάσει. Μην το κοιμάζετε να το σφίξετε κατευθείαν κάτω. Απλά να πιάνει εδώ, ε, αρκετά κάτω. Θα δούμε όμω κατά πώς θα παίξει ρόλο αυτό. Δεν ξέρω. Το επόμενο κομμάτι μα για να φτιάξουμε την ανάρτηση είναι αυτό. Πάλι θα κάνουμε έτσι σαν άξονε. Όπου αυτό, αν δεν κάνω λάθο, απλά θα πρέπει να το περάσουμε από μέσα. Ναι, θα πρέπει να το περάσουμε από εδώ. Βλέπετε εδώ που έχει δύο τρύπε. Έχει δύο τρύπε εδώ και με αυτέ τι τρύπε του εδώ πέρα θα κάνουμε πάλι άξονε. Όπω συνηθίζουμε τελευταία. Πάνω θα βάλουμε βίδα. Ε, λογικά μετά, ναι, μετά βάζουμε βίδα εδώ. Σε πρώτη φάση όχι. Απλά όπω θα το βάλετε, βάλτε το να κάτσει καλά και προσέξτε να κεντράρετε τις βίδες τις ε, βίδες, λέω, τις τρύπες μόλις δείτε την τρύπα μέσα εδώ ότι έχει κάτι κομπλέ μετά μπορούμε να βάλουμε τις βιδούλες μας όπου είναι BM εδώ οι βίδες μας είναι BM οκ okay. Μπε και εσύ, τώρα έβγαλα τρει όπου εντάξει, λογικά για κάθε κομμάτι και εδώ χρησιμοποιούμε άλλη βίδα. Ε, θα δούμε όμω και αυτέ είναι αρκετά μακριέ. Εντάξει, να μου πει τώρα χρησιμοποιούνται σαν άξονα μέσα εκεί. Αυτέ οι βίδε γιατί φτιάχνουμε εμεί του άξονε εδώ και καλύτερα έτσι που δίνει βίδε και δεν δίνει τίποτα πειράκια και αυτά να είναι στον αέρα να παίζουν. Το προτιμώ αυτό. Νομίζω στον αέρα μου αν είχαν δώσει κάτι πειράκια για παρόμοια δουλειά και δεν ήταν και ότι καλύτερο. Αλλά εντάξει, εδώ βάζουμε τι βίδε και από εδώ. Μόλι μπει μία καλά, ε, μόλι βάλετε τη μία καλά, μετά θα μπει και η άλλη κομπλέ. Επίση, δύο βίδε όπου δεν θα καργάρω για να δω αν έχει κίνηση, δεν θα τι καργάρω τελείω. Τώρα, αν δεν έχει καθόλου κίνηση και απλά μένει έτσι σταθερό, ε, εκεί μετά μπορώ να τι ε, καργάρω για να μην παίζουν. Τώρα απλά τι ε, βάζω αρκετά. Αλλά, μια μικρή κίνηση, όχι, δεν νομίζω ότι αυτό χρειάζεται να έχει κίνηση. Οπότε, θα το σφίξω λίγο παραπάνω και θα δούμε. Λοιπόν, τώρα τώρα χρειάζεται αυτό ευτυχώ που δεν τόσεξα πολύ. Γιατί μέσα εδώ τώρα θα βάλουμε τώρα δίλο. Ανοίξτε το λίγο έτσι περίπου που το είχατε βάλει πριν τελείω μέσα για να σα βοηθήσει. Τώρα το ανοίγουμε λίγο. Για να βάλουμε το μεγάλο ελαττήριο. Όπου, ωρε oh, φίλε, πού θα δουλέψει αυτό. Ω, oh, δουλεύει, δουλεύει. Τι λε, ρε φίλε. Το βλέπετε. Δουλεύει κανονικά, οκ okay, είμαι αρκετή δύναμη. Αλλά δουλεύει και με το βάρο του μαξιού και αυτά, ίσω ε, δουλεύει και ακόμα καλύτερα. Και μετά, ω, oh, αυτή θα γίνει αναρτησάρα. Δηλαδή, άλλε αναρτήσει που έχουμε φτιάξει για άλλα μάξια και αυτά δεν δουλεύουν τόσο καλά. Βλέπετε που δουλεύει κανονικά. Έλα, ρε φίλε, έλα, έλα. αρχίζω να, αρχίζω να εκτιμάω λίγο παραπάνω ε, το μοντέλο τη σύγκλιμο με κάτι τέτοια ωραία πραγματάκια. Τώρα νομίζω είναι που θέλει να μπει καμιά από τι ε, μακριέ βίδε, ή όχι, ρε. Όχι, λογικά, απλά αυτό θα πρέπει να έρθει και να κάτσει καλά-καλά μέσα εδώ. Ναι, οπότε ήδη πρέπει να το έχουμε λίγο πιεσμένο. Πιέστε το λιγάκι για να έρθει πάνω να το δείτε αυτό. δε το. Πιέστε το καλά για να έρθει πάνω να το δείτε αυτό. Και μόλι το δείτε αυτό, Τώρα θέλει λίγο δύναμη, το κρατάμε δύναμη αρκετά γιατί στην πραγματικότητα πιέζουμε αυτό, πιέζουμε το ελαττήριο, θέλει λίγο καλό κράτημα και τι βίδα μας θέλει τώρα πάνω, ε, βίδα EM, εδώ τώρα θέλει βίδα EM, α είναι η βίδα με το μεγάλο αρκετά πλακούτσο το κεφάλι, ε, όπου τώρα εντάξει απλά μου φεύγει γιατί θέλει αρκετή δύναμη αλλά θα το ξαναβρούμε πάλι, λοιπόν πριν το βρω εκεί για να μην κουράζει τζάμπα το χέρι μου το αφήνω λίγο να ετοιμάσω εδώ τη βίδα και τώρα πάλι μόλι το πατήσουμε αρκετά να έρθει αυτό αρκετά πάνω να το δείτε αρκετά πάνω τότε μπορούμε να βάλουμε τη βίδα και να την σφίξουμε καλά εδώ πάνω πιστεύω θέλουμε να είναι σφιγμένη ναι μόλις πιάσει μια μετά θα σας βολέψει πάρα πολύ εδώ μόλις το δείτε τη ζορίζει μη συνεχίσετε άλλο γιατί αν το, πιέ, πω, το και το χέρι μου δεν έχω δύναμη να βάλω αν το πιέσετε λίγο παραπάνω θα δείτε εδώ ότι έχει μαξάρει η βίδα πάνω στο μέταλλο και παραπάνω δεν έχει να σφίξει βλέπετε και αφήστε το απλά μετά να κάνει τη δουλειά του αλλά μου αρέσει που ακόμα και έτσι η ανάρτηση δουλεύει κανονικά οπότε και αυτό θέλουμε να γυρίζει μην τις ούτε αυτές και αυτό θέλουμε να γυρίζει νομίζω όσο τη σφίξαμε είναι καλά παραπάνω σφίξιμο δεν χρειάζονται λοιπόν συνεχίζουμε τώρα να κάνουμε και άλλα ωραία πραγματάκια γύρω από την ανάρτηση εδώ και αυτά και εδώ Πάλι φτιάχνουμε άξονες εδώ, κατά ποια κατεύθυνση αυτό τώρα όπω είναι. Με αυτέ εδώ τι δύο τρύπε που έχει από εδώ μεριά, αυτέ οι δύο θα έρθουν και θα μπουν σε αυτέ. Σε αυτέ τι δύο τρύπε από εδώ. Και θα φτιάξουμε νέου άξονε εδώ πέρα. Όπω είναι. Για να μπορεί να γυρνάει και αυτό, φαντάζομαι θα πρέπει να γυρνάει. Οπότε και αυτό μην το καργάρει κανένα. Με τι βίδε τώρα, τώρα CM. Λάχι, κάθε φορά με νέε Γιατί όχι, όχι, αυτέ είναι και μακριέ. Α, Πε μου ότι δεν θα σφίξουν από εδώ, απλά θα περάσουν και θα ξεκινήσουν να σφίγγουν μέσα. Μακάρι, μακάρι από εδώ απλά να περνάνε, να είναι σαν άξονε και μέσα εδώ να σφίγγουν. Ε, θα μα βοηθήσει πολύ αυτό γιατί άμα είναι να σφίξουν και τις, να ξεκινάει να σφίγγει από εδώ, ενδεχομένω θα μα ε, ζωρήσει αρκετά. Όπου τώρα τι βίδε παίζει να τι έχουν μπερδέψει πάρα πολύ άσχημα και όπω τι κάνουν στην άκρη. Αλλά δεν βαριέσαι. Είναι οι CM βίδε, οι πιο μακριέ βίδε του τέφου και γενικά από τι πιο μακριέ βίδε που έχουμε δει. Όχι, ίσω μα χρησιμεύσουν και αλλού αυτέ. Πε μου, ναι, ναι, ναι. Αυτό που είπαμε, εδώ θα περάσει έτσι. Ε, από εδώ θα περάσει ελεύθερα γιατί είναι πιο φαρδιά η τρύπα και ξεκινάει να σφίγγει μέσα στο μαύρο. Πάρα πολύ καλό αυτό. Γι' αυτό είναι και τόσο μακριέ αυτέ οι βίδε. Ε, μ' άρεσε αυτό. Και ήδη έσφιξε αρκετά καλά και ούτε κλότσε. Έλα, ρε φίλε, έλα, έλα, ωραίο, ωραίο. Μ' άρεσε, ούτε κλότσε, ούτε έκανε. εντάξει, ε, μην τη σφίξετε και πάρα πολύ, γιατί ο άλλο, αν αυτό παίζει, θα τη ξεσφίξει από μόνο του. Μόλι δείτε ότι την κρατάει αρκετά καλά, δεν χρειάζεται άλλο σφίξιμο. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ μεριά. Αν και μόλι μπει η μία, μετά θα το φέρει στη θέση του και η άλλη τρύπα θα είναι πιο εύκολη. Πιστεύω τουλάχιστον. Όχι ακριβώ ε, εδώ. Ναι. Για να ευθυγραμμιστεί σωστά η τρύπα, μόλι δείτε και την άλλη τρύπα μέσα, απλά ξεκινήστε να σφίγγετε. Τώρα εδώ βάζω και λαδάκι και το κάνω λίγο χάλια από έξω με το λαδάκι, αλλά τέλος πάντων, όπου ναι, μάλλον δεν είναι καλά, γιατί δεν τη βλέπω να μπαίνει μέσα, δεν ευθυγραμμίστηκε μάλλον καλά. Κάναμε αυτό που λέμε, έσφυξα αρκετά από τη μία μεριά και βλέπετε τώρα που το έχει στραβώσει, έσφυξα αρκετά από εδώ και το τράβηξε αρκετά και δεν το αφήνει εδώ να έρθει στα ίσα, οπότε λοιπόν, θα χαλαρώσω, θα χαλαρώσω λίγο αυτήν για να τα αφήσει να έρθει λίγο πιο... Ναι, ναι, βλέπετε, αυτό που λέμε ότι σφίγγουμε σιγά σιγά και σταδιακά και μετά μόλις δούμε ότι μας παίρνει ίσως και άλλο τότε τώρα νομίζω που θα έρθει στη θέση του καλύτερα αλλά το θέμα είναι να τη βρούμε τη θέση του πες διαμαντή, εδώ νομίζω ένιωσα τη βίδα να σκαλώνει εκεί ναι. και είναι όντω εδώ δεν χρειάζεται το ρελοβασικά τώρα ε, το. το, πραγματικό παράδειγμα αυτό που λέω κάθε φορά ότι μη σφίγγεται ε, σφίγγουμε σταδιακά τις βίδες συνήθως οι πιο πλαστικά ή άλλο τύπου κομμάτια αλλά και σε αυτό ε, χρειάστηκε και τώρα αυτό δουλεύει κανονικά. Πήγε και λαδάκι από τι βίδε. εντάξει εδώ για να έχει και τριβή, οκ, okay, καλό αυτό. Αν θέλετε αυτά τα κομμάτια που θα έχουν τριβή, να βάλετε λίγο λαδάκι, λίγο γράσο. Εντάξει, τώρα εγώ δεν έβαλα κάτι, αλλά λέμε τώρα. Ε, θα μπορούσατε. Αν θέλετε εδώ να κάνετε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και τώρα ποιο κομμάτι παίρνουμε. Τώρα παίρνουμε αυτό που το βλέπω λίγο ιδιαίτερο κομμάτι. Ρε, εσείς. Τι βάζουμε τώρα εδώ. Ή μάλλον ποιο. Λοιπόν, μα λέει L πάνω. Έχει το γράμμα L, Βλέπετε ότι είναι ξέρω εγώ λογικά το αριστερό ε, Απλά πως το βάζει τώρα έχω περίεργα να δω <συστά> Αν το βλέπω καλά από τις φωτογραφίες είναι να μπει εδώ Αυτό και εδώ πέρα αυτό να εξέχει να είναι από την δεξιά μεριά ε, Αυτό το κομμάτι αυτό να είναι προς τα πάνω Απλά τώρα εδώ τι βίδες μας θέλει να βάζουμε Εδώ μας θέλει να βάζουμε DM βίδες Και σε περίπτωση κάποιο δεν τον κάθεται καλά ας κλείσει λίγο αυτό α το κρατήσει λίγο έτσι εδώ σταθερά για να βγάλουμε τις βίντεο μας όπου όπως είπα είναι DM απλά ξανατσεκάρω για σιγουριά βγείτε ρε εσείς τώρα αυτές λογικά θα χρειαστούν παραπάνω γι' αυτό έβγαλα και τρει γιατί έχει τέσσερι και συνήθω μία μας περισσεύει πέρα από κάποιε άλλε φορέ όπου εντάξει περισσεύουν λίγο περισσότερες και τώρα εδώ θα είναι το τρίτο κομμάτι να βρούμε σωστά τις τρύπε. εδώ τώρα ας πούμε από εδώ από κάτω την ψηλοείδα τη μία Οπότε θα δοκιμάσω δειλά-δειλά να την σφίξω, ναι, ναι. Ξεκίνησε να πιάνει, βλέπετε που το γυρνάει καθώς σφίγγω. Οκ, okay, οπότε δεν είναι ότι θα το σφίξω και τόσο πολύ, πιστεύω. Ε, τόσο ξαρχικά, αλλά λογικά θα την γυρίσει. Άμα το σφίξω κι άλλο, λογικά θα την γυρίσει καθώ το κάνουμε, ναι. Και ίσω έκανα γκάφα εδώ, γιατί μετά θέλουμε εδώ πάνω να το βρείτε και εδώ την τρύπα. Βλέπετε τώρα μέσα που καθώς το κάνω με το χέρι μου εμφανίζεται η τρύπα. Θέλει και εδώ να το κάνετε λίγο καλά, να το γυρίσετε λίγο, να το κεντράρετε και να μπει και εδώ η τρύπα. Προσεχτικά λίγο να μην το κλωτσίσετε εκεί το κομμάτι. Ε, αν και οι βίδες του, αυτές οι βίδες του τώρα IDM εδώ που βλέπω είναι και χοντρέ και μακριέ, είναι καλέ βίδες, ενισχυμένε, φαίνονται, αλλά λέμε τώρα. Κάντε εδώ να βρείτε καλά μια τρύπα, και μετά βάλτε την βίδα για να κάτσει καλά, να πατήσει καλά και να το κρατήσει στην ε, σωστή θέση έσφιξε και αυτή και δουλεύει και αυτό κανονικά ε, εντάξει τώρα την όλη φάση της ανάρτησης ίσως δεν την αφήνει να δουλέψει και τόσο γιατί είναι εκεί, αλλά αυτό ίσω είναι επειδή έσφιξε αυτά ε, αρκετά αυτά άμα τα χαλαρώσουμε λίγο ε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γυρνάνε τώρα εντάξει ναι 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 Τώρα, α πούμε, δουλεύει, δουλεύει πιο σωστά. Σαν ανάρτηση. Οκ. Okay. Ωραία, μάλιστα, γιατί είναι το μόνο πράγμα που έχουμε φτιάξει σαν ανάρτηση. Απλά θέλει τι βίδε σχετικά χαλαρά να είναι για να όλο αυτό να έχει ελεύθερη κίνηση. Ε, αυτό θέλω να προσέξετε. Νομίζω ότι. Και είναι πολύ ωραία ρεσή. Ε, σε σχέση με άλλε ανάρτησει, δεν ξέρω έτσι, μάλιστα αρκετά αυτή η ανάρτηση. Θα δούμε. Θέλουμε αλλού την πηδίδα που βγάλαμε πριν. Ναι, θέλουμε εδώ. Ποιο κομμάτι είναι αυτό. Από αυτό το κομμάτι είναι αυτό. Και εδώ βάζουμε σε αυτό το πλαστικό που. Πώ το λέει 5H το λέει. Και έχουμε και εδώ ένα σε στυλ ελαττηρίου. Όπου απλά ερχόμαστε και το βάζουμε εδώ πάνω. Ε, Κάπω πε θα μπει εδώ. Βλέπετε, Απλά ερχόμαστε αυτό το μικρό κομμάτι και βάζουμε το λατήριο πάνω εδώ. Δεν, είναι, δεν, θέλει κάτι τρελό. Αλλά γιατί το κάνουμε αυτό. Α, εδώ. Τώρα θα μπει η ντυπηδίδα. Παίρνουμε την, το φρένο. Α, ρε, έχει πει να έχει μαγνήτη. Ε, ναι, ρε, εσύ. Έχει μαγνήτη. Οκ. Okay. Τώρα, είδα, τώρα είδα αυτό ότι είναι μαγνήτη. Ε, καλό αυτό. Θα το δούμε όμω και γιατί. που μπορεί να εξυπηρετεί όλη φάση το μαγνήτη. Τώρα αυτό, όπω είναι, πες ότι το κρατάμε από πια θα το κρατήσω από την ίδια μεριά από εδώ. Πες ότι το κρατάμε έτσι. Πείτε το κρατάμε εδώ. Ερχόμαστε αυτό. Με τη μεριά που βάλαμε την σούστα και το περνάμε μέσα από εδώ, νομίζω. Νομίζω ότι το περνάει μέσα από εδώ, ναι. Απλά η σούστα είναι ίσω για να το δώσει ένα πιο ελεύθερο μια κίνηση. Δεν ξέρω, θα δούμε. Εδώ θα μπει η DP. Α, DP βασικά. Εγώ πάω να βάλω την DM, ναι, DP. Πω ότι είναι η μόνη βίδα που θα σήξουμε. Α, και μια EP Έτσι όπου πάλι σε κάποιο τέτοιο κομμάτι θα είναι. Γι' αυτό τη λέω πλαστική. Αν είναι με την DP βιδούλα, όπου είναι πλαστική βίδα και έχει έτσι ένα σχετικό κεφάλι. Ε, πιο πλακουτσοτό και αυτά. Και απλά αυτό το στερεώνουμε στη θέση του. Ε, αυτό, άμα, πώ θα το σήξουμε αυτό. Πω, κρατήστε το με το χέρι σα, γιατί γυρνάει και αυτό καθώ το σφίγγουμε. Κρατήστε το με το χέρι σα καλά και σφίξτε μετά. Εδώ. Τώρα νομίζω, αν και εντάξει, αυτό βλέπετε. Είναι για να έχει μια σχετική κίνηση, βίντεο, για να το κρατάει σταθερά εκεί. Οκ, okay, ωραία, ωραίο. Και αυτό απλά κρατήστε με το χέρι σα γερά αυτό το κομμάτι, όποιο δεν μπορεί με ένα πενσάκι λίγο από πίσω, για να, το... σα βοηθήσει να το σφίξετε καλά. Πάει και αυτό, γυρνάμε σελίδα. Και εδώ μα θέλει σχετικά να, ελευθε... να ολοκληρώνουμε μάλλον το φρένο που βάζουμε αυτό. Έλα ρε, και αυτό πλαστικό κομμάτι είναι. Οκ, okay. απλά ερχόμαστε και το βάζουμε εδώ. Α, και εδώ θα έχουμε μόλι μια βίδα. Έχει και αυτό, L πάνω, βλέπετε το L που έχει εδώ. Και αυτό μα δίνει το L για αριστερά. Και όπω είναι αυτέ οι τρει, εδώ τρύπε, έχει δύο οδηγού, δύο καρφάκια ε, ή πακίδες όπω θέλει να τι πει ο καθένα. Και ερχόμαστε απλά και το βάζουμε από την ίδια μεριά όπου στήξαμε και είναι αυτό. Ερχόμαστε και το βάζουμε εδώ και απλά το σφίγγουμε. Μόλι το βάλουμε, βλέπετε όπου οι δύο οδηγοί εδώ έχουν περάσει. Και απλά εδώ θα βάλουμε μία AP βίδα αυτή τη φορά. Οκ, okay, σχεδόν από μία βίδα για το, για το κάθε κομμάτι. Και πιστεύω ότι η τελευταία που θα βάλουμε εκεί θα είναι DM. Γιατί από όλε τι άλλε νομίζω μία και η DM ήταν όπου δεν μα περίσσεψε και έβγαλα πριν παραπάνω. Όπου η, λογικά η τελευταία που θα έρθει να στερεώσουμε το φρένο ε, πάνω στην ανάρτηση θα είναι η DM. Αλλά το φρένο αυτό είναι το ωραίο ότι έχει και. Α! Λέτε εσεί το μοντέλο μα, κάτσε κάτσε λίγο, θα... να μπορεί να κάνει αυτή τη μαγκιά με τις ρόδες, γι' αυτό να το έχει αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει αυτό το πράγμα αυτό. Το μοντέλο μας θα είναι απλά έπο. Δηλαδή, να κρατάει σταθερά εκεί, να έχει και το μαγνήτη και να μπορούμε απλά να τραβήξουμε τι ρόδε. Ε, δεν το έχω δει το μοντέλο. Παιδιά, δεν το έχω δει το μοντέλο, δεν ξέρω. Αλλά όποιο το έχει δει, τώρα να μου το κάνετε spoiler, αυτό ή να μην το κάνετε εσεί. Θα πέρασε και πολύ καιρό. Ό,τι θέλει, το όποιο το έχει δει, δεν ξέρω, δε, γιατί δεν το ψάξα εγώ. Αλλά γι' αυτό φαντάζομαι ότι αυτό είναι έτσι και έχει μαγνήτη. Δηλαδή αυτό τώρα όπω θα κάτσει εδώ, θα έρθει να κάτσει εδώ. Ε, παίζει, παίζει να είναι γι' αυτό. Απλά τώρα εδώ με το μαγνήτη που έχει μαγνήτη, ερχόμαστε απλά. Και εδώ βάζουμε αυτό εδώ να κάτσει με το μαγνήτη και ο μαγνήτη θα μα βοηθήσει. Γιατί έχουμε να σφίξουμε την τελευταία DM βίδα όπου είναι να μπει εδώ πέρα σε αυτή την ε, τρύπα. Βλέπετε, είναι αυτό. Δεν... Ε, και νομίζω είναι το τελευταίο βήμα για σήμερα. Είχε δουλίτσα, αρκετό σφίξιμο και σαν τέφο και αυτά, αλλά όχι ιδιαίτερα δύσκολο. Μ' άρεσε αρκετά. Ε, μ' άρεσε. Το λάτρεψα, το λάτρεψα και το άλλο έτσι. Και αν είναι αυτό που φαντάζομαι και γι' αυτό το έχει έτσι, θα είναι απλά το μοντέλο έπο. Και δεν το διαφήμιζα αυτό σαν ξέρω εγώ κάτι wow γιατί θα είναι ωραίο αν το κάνει αυτό δεν ξέρω όμω ρε εσύ αν το κάνει σίγουρα. Και θα κρατούσε μόνο μόλι από μία βίδα. Αν το έκανα αυτό, θα κρατούσε μόνο εδώ. Δεν ξέρω, κάτσε γιατί δεν την έχουσα και καλά. Κάτσε τη σφίξω λίγο καλύτερα. Ούτω ή άλλω, μέταλλο είναι και αυτό. Ε, δεν έχει φόβο. Σφίξτε την καλά για να μην σα γυρίσει και κάποια στιγμή χάσουμε καμιά ρόδα. Μέχρι να τη γυρίσει. Αλλά έρχεται εδώ και κάθεται. Για σήμερα το εύχομαι να σα ήταν αυτό. Γενικά έχουμε τελειώσει. Τώρα, μου άρεσε και η όλη φάση τη ανάρτηση γιατί είναι ανάρτηση σε σχέση με άλλε αναρτήσει που έχουμε φτιάξει δεν δουλεύουν έτσι. Αυτή μου αρέσει όπω δουλεύει, αρκεί να έχουμε χαλαρέ βίδε. Ε, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αν αυτό κάνει αυτό που λέμε, να κάνει τι ρόδε έτσι. Ε, όσοι έχετε δει την ταινία καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάω, και σε άλλα μοντέλα παρόμοια έτσι που έχει πει κάποιο, το έχει δει αυτό. Και οι ρόδε γυρνάνε και έρχονται έτσι για να κάνει hovering. Ε, να εωρείται τέλο πάντων, πώ μπορεί να το πω τώρα το hovering σαν λέξη θα είναι έπο. Μακάρι, μακάρι. Ε, ό,τι θέλετε. Αν κάποιο το είδε αυτό κινώντα έτσι, γράψτε μου στα σχόλια. Εντάξει, θα είναι έπο. Το μοντέλο θα είναι απλά έπο. Ε, αυτά. Νομίζω αυτά. Μην, τι λέει, εμεί φύγει υπερβολικά τη βίδα καθώ θα πρέπει να επιτρέπει την κίνηση του συγκροτήματο του φρένου. Όπω φαίνεται στην εικόνα. Ε, εντάξει, no set. Ε, σε έργα, πούμε, το μόνο εύκολο. Γενικά, ό,τι βίδα βάλαμε σήμερα δεν χρειάζεται και τρελό καργάρισμα για να μπορεί να έχει κίνηση και να μπορεί να δουλέψει σαν ανάρτηση. Αυτά. Το βλέπετε κι εσεί. Να ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκυριακό σε όλου. Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο Αυτά είναι το τέφο που περιμένετε να φτιάξετε κι εσεί. Ε, αν δεν κάνω λάθο, τα κοντά. Πάρα πολύ ωραίο. Και αν αυτό το πράγμα είναι όντω έτσι, απλά το μοντέλο έχει ανέβει κι άλλο στα μάτια μου. Αυτά λίγο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, παιδιά. Και να σα ευχηθώ ναι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Και αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε κι άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από μας.